Την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας τίμησε η Λάρισα, ημέρα εθνικής ανάτασης και μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας η σημερινή. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου τελέστηκε η επίσημη δοξολογία. Οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο κορυφώθηκαν με την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς είχαν τοποθετηθεί κάγκελα γύρω από την εξέδρα των επισήμων. Και του μέλλοντος. Κύριε, αποστολή τους είναι οι αποβατικές επιχειρήσεις. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Λαρισαίος αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος κατέβηκε από την εξέδρα των επισήμων την ώρα που παρήλαυνε το άγημα των Κυπρίων. Οι Έλληνες ξέρουμε να πολεμάμε στα δύσκολα και να μην πτωούμαστε από τις δυσκολίες, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος, ενώ αναφερόμενος στις δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, υποστήριξε ότι η περίπτωση της Μεγαλονήσου δείχνει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Οι Έλληνες ξέρουμε να πολεμούμε στα δύσκολα και να μην πτωούμεθα από δυσκολίες και αντικσότητες. Και σήμερα λοιπόν θα τα καταφέρουμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας. Έτσι θα τιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μνήμη και τις θυσίες των αγωνιστών του 21. Η κρίση όμως της Κύπρου δείχνει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Όσοι επί μήνες μας ψέκαζαν με επιχειρήματα που βασίζονταν δήθεν στο ξανθό γένος που θα έρθει από το βορρά να σώσει την Κύπρο ή εμάς, ή με εναλλακτικά σενάρια, plan B, C, που βασίζονταν στην μελλοντική αξιοποίηση των αποθεμάτων, των ενεργειακών, νομίζω ότι διαψεύστηκαν ικτρά. Θα ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά θα υποβληθούμε όλοι σε θυσίες. Η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης χειρίστηκε με υπευθυνότητα την κρίση της Κύπρου. Όλοι μαζί να αντισταθούμε για να έρθουν καλύτερες μέρες, υπογράμμισε μετά το πέρας της παρέλασης και ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Ενώ η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας ανέφερε ότι η σημερινή μέρα αναδεικνύει τη δύναμη της συλλογικότητας. Η περίοδη ήσυχης διαβίωσης του ελληνικού λαού είναι πολύ μικρές. Νομίζω όμως ότι επειδή έχουμε δοκιμαστεί σε πάρα πολύ δύσκολα και τώρα θα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Βέβαια μαζί μας υποφέρει και ο ελληνισμός της Κύπρου, γιατί και αυτός μαζί με εμάς πάρα πολλές φορές έχει υποφέρει. Νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, να αντισταθούμε για να μπορέσουμε να δούμε καλύτερες ημέρες. Η σημερινή ημέρα φαίνει στο μυαλό μας πιο έντονα, σκέψεις σαν τη δύναμη της συλλογικότητας και της πίστης στα ιδανικά της ελευθερίας της ανεξαρτησίας. Ο ελληνισμός δοκιμάζεται. Η μνήμη σήμερα είναι όλων κοντά στους Κύπριους αδερφούς μας. Ας ελπίσουμε αυτό το τρομακτικό σενάριο που εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες να λάβει ένα τέλος. Μαθητές λυκείου φώναζαν «Ελάς, ελάς» την ώρα που έκαναν παρέλαση, ενώ ένας μαθητής στο Νεπάλ μούτζωσε και με τα δύο του χέρια προς την εξέδρα των επισήμων.